πολλοί θα διαπιστώσουν. Ελάτε, κύριε Νικολακόπουλο, να ξεκινήσουμε από εσάς. Θα διαπιστώσουν ότι αλλαγές. Δεν ψηφίζουν ακριβώς στα ίδια εκλογικά τμήματα. Οπότε, να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, την ΑΒ, να δούμε πώς μπορούμε να μάθουμε πού ψηφίζουμε. Ακριβώς. Και μπορεί να αλλάξουμε τμήμα και αλλάξουμε και προτίμηση. Αυτό είναι δεδομένο. Μπαίνουμε λοιπόν στο www.gov.gr για να μάθουμε πού ψηφίζουμε. Έχει ένα τίτλο, μάθε πού ψηφίζεις, μου φαίνεται πάνω δεξιά. Μπαίνουμε στην υπηρεσία. Στην είσοδο στην υπηρεσία συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία και μάλιστα τα τρία γράμματα του επωνύμου αρχίζει και βγαίνει τα στοιχεία. Με την αναζήτηση βρίσκουμε, απλώς να κοιτάμε να κάνουμε μια επαλήθευση των στοιχείων γιατί υπάρχουν πολλές συνωνυμίες, που ψηφίζουμε ακριβώς. Το συνηθισμένο είναι ένα στο ίδιο, αλλά επειδή έχουν αλλάξει, γιατί έχουμε τα ειδικά μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων και κάποια εκλογικά κέντρα είναι εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων, έτσι έχουμε κάποιες αλλαγές, γι' αυτό καλό είναι να ξαναμπούμε να δούμε πού ψηφίζουμε. Μάλιστα, και από εκεί και πέρα έχουμε βεβαίως και άλλα να μάθουμε πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν οι κάλπες. 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, πρώτης δύσης του ηλίου γιατί δει αργότερα. Παλαιότερα, το τονίζω αυτό γιατί παλαιότερα ήταν ανατολή και δύση του ηλίου και πολλοί παλιοί μπερδεύονται. Εγώ όταν ήμουν εκλογικός αντιπρόσωπος, δικαστικός αντιπρόσωπος, ερχόντουσαν κάποιοι με τη δύση και είχαν παρέλθει η ώρα της 7. Είναι υποχρεωτική η ψήφος. Είναι το άρθρο 51, παράγραφος 5 του Συντάγματος. Φυσικά και το προεδρικό διάταγμα, το ειδικό του 2012, άρθρο 6, το 26 του 2012. Αυτό τι σημαίνει, αν εγώ δεν πάω σήμερα να ψηφίσω, έχω κάποιες κυρώσεις? Κοιτάξτε, ο κύριος Δουράκης δεν νομίζω, αλλά... Γιατί έχω πρόσωπο που λένε. Ακριβώς. Δεν τα λέτε αυτά τώρα και αρχίζουν για τους δημοσιογράφους. Ο κύριος Δουράκης του είχε συμβεί, τον τζίμισαν και αυτά. Πρόσωπο έχει. Έχει μια ποινή όμως. Αγάπη και δικηγόρο καλό. Θα τον βγάλετε. Είναι το ζήτημα ότι είναι υποχρεωτική, που σημαίνει ότι υπάρχει μια ποινή από ένα μήνα έως ένα χρόνο. Φυσικά να πούμε ότι στην πράξη δεν έχει κάποιος τιμωρηθεί για την μη ψήφο, αλλά θεωρητικά είναι υποχρεωτικό, επομένως μπορεί να επιβληθεί μια ποινή. Άρα καλό είναι να πάμε ή αν δούμε, επειδή θα δούμε αργότερα τις εξαιρέσεις, αν είμαστε στις εξαιρέσεις, να έχουμε τα απαραίτητα αποδεικτικά. Φαντάζομαι έχετε βάλει κάρτα. Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτούς που είναι φορευτική επιτροπή και δεν πάνε εκεί πέρα είναι. Ναι. Γιώργο, τα ξέρεις πολύ καλά και από την εμπειρία σου. Οι εφορευτικές επιτροπές. Να πούμε πρώτα για την αναγνώριση ότι ουσιαστικά πάμε την αστυνομική ταυτότητα. Ισχύει φυσικά και η ψηφιακή, δηλαδή στο κινητό που όσοι έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία και εφόσον την έχουν χάσει, την προσωρινή βεβαίως αρμόδιας αρχής. Αυτό που είπε ο Γιώργος πολύ σωστά είναι για τις εφορευτικές επιτροπές. Είναι ο εφιάλτης των δικαστικών αντιπροσώπων, διότι δεν πάνε αυτοί των εφορευτικών επιτροπών. Θυμίζω ότι είναι τρία τακτικά και αναπληρωματικά και πολλές φορές δεν πατάει κανένας. Όποιος έχει οριστεί εφορευτική επιτροπή και έχει κόλλημα, καλό είναι. Έχω πελάτη η οποία ορίστηκε το παιδί της, αλλά έχει 80% αναπηρία και της είπα ότι με αυτό το χαρτί θα πρέπει να πάει νωρίς στον δικαστικό αντιπρόσωπο να το γνωστοποιήσει. Καλό θα ήταν να υπήρχε δυνατότητα να το γνωστοποιήσει από το Σάββατο όταν παραλαμβάνουν στα εκλογικά τμήματα, αλλά είναι λίγο ταλαιπωρία και δύσκολο να βρεις ακριβώς το δικαστικό αντιπρόσωπο, αλλά τουλάχιστον πρωί-πρωί όποιος έχει κόλλημα να πάει το έγγραφο για να δικαιολογήσει την απουσία. Επειδή βλέπουμε εδώ ακόμη και τα έγγραφα αναγνώριση ψηφοφόρου και επειδή δεν λειτουργήσε η ψηφιακή υπογραφή στην πράξη, μας το έστελναν και πάρα πολλοί τηλεθεατές μας. Εκτός λοιπόν από την ταυτότητα υπάρχει και το διαβατήριο, το δίπλωμα οδήγηση και το βιβλιάριο ταμείου. Ασφαλιστικού ταμείου, με το οποίο μπορεί να πας. Είναι κάτι που πιστοποιεί την ταυτότητά σου. Πρέπει να σε βρει στον εκλογικό κατάλογο. Να είσαι εγγεγραμμένο. Ναι. Γιατί αν δεν είσαι εγγεγραμμένο, ό,τι και να πας, δεν θα βγει. Πάντως, για την εφορευτική επιτροπή, να πω ότι είναι πολύ πιο αυστηρά τα θέματα από το να μην πας να ψηφίσεις. Η μία εμφάνιση και τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της εφορευτικής επιτροπής. Μπορεί να πάει και το περιπολικό να αναφέρει η αστυνομία να σε βρει. Αν το ζητήσει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Να πας με τη βία, δηλαδή με το περιπολικό. Ακριβώς. Εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί μου έχει τύχει και μπορεί να έχει τύχει και σε εσάς. Ήμουν εφορευτική επιτροπή, δεν το ήξερα. Δεν είχα ενημερωθεί. Συμβαίνει δηλαδή, αυτά, μου είπαν ακριβώς ότι είχαν στείλει μια επιστολή, δεν την έλαβα ποτέ και πήγα να ψηφίσω και μου λένε, έλα εδώ, κάτσε. Εντάξει, εγώ είχα δουλειά, τους το απέδειξα, μπόρεσα τέλος πάντων και απεγκλωβίστηκα. Τι γίνεται με κάποιον που πάει και ξαφνικά του λένε, έλα κάτσε εδώ μαζί μας εφορευτική επιτροπή?
Κανονικά πρέπει να μείνει. Φυσικά θα υπάρχει μια συνεννόηση με το δικαστικό αντιπρόσωπο για να τακτοποιήσει κάποια εκκρεμότητα αν έχει και να έρθει λίγο αργότερα. Είναι ελαστικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι και σταθμίζουν λίγο και τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και το χρονικό περιθώριο που έχεις, γιατί της εφορευτικής επιτροπής είναι πολύ κρίσιμη η συμβολή και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εφόσον δεν έχουν άλλο προσωπικό, πολλές φορές βοηθάνε οι αντιπρόσωποι των κομμάτων, αλλά κυρίως την καταμέτρηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Πάμε να δούμε ποιοι εξαιρούνται τώρα τις ψηφοφορίες. Έχουμε τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας που είναι πάνω από 70 ετών. Όποιοι είναι δηλαδή πάνω από 70 ετών, δεν χρειάζεται καν ακριβώς. Να πάνε. Εάν θέλουν πάνε, αν δεν θέλουν δεν είναι υποχρεωτικό πάνε. Αυτό λέτε. Ναι. Ακριβώς. Άρα δεν έχουν και αυτή την ακύρωση που δεν έχει επιβληθεί και ποτέ. Να τονίσω ότι για το θέμα της ηλικίας, όπως και για τα 17, μετράει ο χρόνος. Δεν χρειάζεται να το έχει κλείσει ή όχι. Δηλαδή. Και 17 ετών που πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά, ναι. Μπορεί να κλείνεις τον Οκτώβριο τα 17, αλλά εφόσον είσαι του 2006, ψηφίζεις. Πάμε, ξέρονται φυσικά όσοι απουσιάζουν στο εξωτερικό, η δημόσια υπάλληλη σε υπηρεσία, εδώ να βάλω μια παρένθεση ότι ας πούμε αυτοί που υπηρετούν στο στρατό ή σε κάποιες άλλες υπηρεσίες, έχουν και τη δυνατότητα να ψηφίσουν στον τόπο που υπηρετούν. Και φυσικά όσοι είναι ασθενείς, εκεί είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να έχεις ένα αποδεικτικό ότι είσαι στο νοσοκομείο ή έστω και από ιδιώτη γιατρό για να το δικαιολογήσεις αργότερα εάν ασκηθεί δίωξη εναντίον σου.